Να μας πει ο Μάνος Κοκοράκης, διότι ελήφθη το μυστήριο για το ποια είναι η επίσημη αγαπημένη του Στέφανο Σαρντίνη. Καλό μεσημέρι. Πάμε να τη δούμε. Καλό μεσημέρι, Τατιάνα, κυρίες και κύριοι. Ο νέος έρωτας του Στέφανο Σαρντίνη εδώ και λίγους μήνες ονομάζεται Γιώτα Τριγώνη. Mm-hmm. Είναι ορθοδοντικός και οδοντίατρος που διατηρεί το γραφείο της, το οδοντιατρίο της μάλλον, κάπου κοντά στην Αργυρούπολη. Από το οδοντιατρίο της έχουν περάσει πάρα πολύ επώνυμοι και κοσμικοί της Αθήνας. Mm-hmm. Έχουμε να πούμε ότι η κυρία Τριγώνη είναι... Δηλαδή ο Στέφανο πήγε να φτιάξει τα δόντια του στην... Έτσι έγινε. Το πρώτο ραντεβού, η πρώτη γνωριμία έγινε εκεί. Ένα απλό σφράγισμα. Μπορώ να το φανταστώ την ώρα που του φτιάχνε τα δόντια, τι θα της έλεγε. Για την γνωριμία. Δηλαδή θα ήταν εκεί στο κρεβάτι με το, στην καρέκλα της οδοντιάτρου με το στόμα ανοιχτό, εκείνη θα έφτιαγε τα δόντια και εκείνος θα έκανε βιλοφρονήσεις. Μπορώ μόνο να το φανταστώ. Επειδή την έχω γνωρίσει την κυρία Τριγώνη, είναι πραγματικά πολύ ωραία γυναίκα, με ήθος. Έχει διατηρεί ένα ιατρείο, μου είπε, έχει και στη Γλυφάδα και είναι με τα αδέρφια της. Είναι οδοντίατρη όλη η οικογένεια και είναι ευγενέστατη και μου έκανε εντύπωση που είναι πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ έξυπνη. Μου κάνει κορίτσι πολύ από σπίτι δηλαδή διάλεξε. Βεβαίως. Στέφανο. Και... καλή οικογένεια, γονείς. Αυτό που έκανε εντύπωση όμως ήταν αυτός το βράδυ στα βραβεία μόδας που διοργάνωσε ο Γιώργος Κουτουλιάς σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών. Δεν συνοδευόταν από τον Στέφανο Σαρντίνη, απλώς από μία φίλη της. Εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή δεν θέλουν να... Έλα βρε Μάνο, δεν θέλουν, αφού την παρουσίασε επίσημα την κοπέλα σε άλλη εκδήλωση. Τι θα πει αυτό, υπάρχουν όμως πληροφορίες, Τατιάνα, που λένε ότι ενώ μετράμε λίγους μήνες σχέσεις, μετρούν δύο λίγους μήνες σχέσεις, έχουν παρουσιαστεί τα πρώτα σύννεφα. Έλα βρε, σταμάτα! Μάνος, δεν θα πούμε για σύννεφα. Πριν δύο εβδομάδες και την είδα μόνη της σε ένα πάρτι και ήταν μόνη της. Ολομόναχη. Και γι' αυτό πιάσαμε και κουβέντα. Μπορώ να σας πω κάτι το οποίο το γνωρίζω γιατί συνεργάζομαι με τον Σαρντίνη. Ο Σαρντίνη ταξιδεύει στην Ιταλία. Γιατί δουλεύει και στην Ιταλία. Μπορεί λοιπόν πολύ συχνά να συμβεί να φεύγει, να έρχεται την Κυριακή για να μας σκηνοθετήσει στο Fame Story και μετά τη Δευτέρα να φεύγει για την Ιταλία και να γυρνάει Παρασκευή πάλι. Εγώ και αυτό το κάνει πάρα πολύ συχνά ο Σαρντίνη. Την είχα δει Τετάρτη, μία Τετάρτη. Αυτό λέω, ότι πάρα πολύ συχνά ταξιδεύει και λείπει όλη την εβδομάδα. Και λείπει όχι για λόγους προσωπικούς, λείπει γιατί δουλεύει εκεί. Είναι λοιπόν πιθανό να βλέπει. Αν δει και έναν άνθρωπο μόνο του χωρίς τον σύντροφό του, δεν σημαίνει ότι τα έχουν βροντίξει και όλα τα παιδιά. Γιατί το συνδυάζουμε έτσι. Είναι κάτι το οποίο γενικά γίνεται. Μπορεί να σε δουν μόνοι. Είναι οι λεγόμενες κακίες. Και να πούνε χωρίσανε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή καμία σχέση. Στέφανο, εμείς έχουμε να πούμε ότι την εγκρίνουμε την κυρία, διότι είπαμε είναι κορίτσι από σπίτι, έχει μαμά, μπαμπά, οδοντιάτρους, γιατρούς, έχει το δικό της οδοντιατρίο, είναι όμορφη και έξυπνη από ό,τι μάθαμε και είναι το καλό. Ναι, πες μας Μάνο, τι άλλο κάνει. Να πούμε βεβαίως ότι πριν από λίγες μέρες της έκανε δώρο ένα ταξίδι στο Παρίσι, το οποίο πήγαν μαζί. Και τη έκανε δώρο ακριβά συνολάκια τα οποία να πούμε την αξία του. Συγγνώμη, ρε Μάνο, εσύ δεν είπες για σύννεφα στη σχέση πριν από ένα λεπτό. Τώρα μας λες έκανε δώρο στο Παρίσι. Οι κακές γλώσσες. Οι κακές γλώσσες. Και οι καλές γλώσσες τι λένε. Τα δώρα. Λένε ότι ζουν με έναν παράφορο έρωτα, μένουν μαζί. Σκέφτεται η Γιώτα τον γάμο με τον Στέφανο Σαρντίνη, αν και είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Και ότι τη χάρισε ένα ταξίδι στο Παρίσι, όπου τη αγόρασε ακριβά συνολάκια που μετρούν η αξία του. Είναι γύρω στα 30.000 ευρώ. Και πού τα λοιπόν, μάθαμε εμείς αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον Μάνο, γιατί είναι η κυρία Θρασιβουλίδου στο τηλέφωνο, ζήτησε ίδια να παρέμβει μετά την κουβέντα που κάναμε. Κυρία Θρασιβουλίδου, καλησπέρα.